Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View. Μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ισχυρές πιέσεις δέχεται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών μετά την έκθεση του Αμερικανικού Φαντ κατά της πολύ. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεπάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Είναι η τρίτη μέρα συνεχόμενων πιέσεων που δέχεται το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο έχει βρεθεί στη δίνη του κυκλώνα μετά την έκθεση, όπως είπες, του Fund QCM, το οποίο λίγο ως πολύ έλεγε ότι υπάρχουν πάρα πολλά τροτά και πάρα πολλά κενά στην υπόθεση της πολύ. Το θέμα είναι ότι πλέον η υπόθεση έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς πέρα από την ισχυρή πίεση που έχει δεχθεί η ίδια η Φωλή, να πούμε ενδεικτικά ότι έχει κάνει δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις limit down και σήμερα καταγράφει απώλειες περίπου 10%, το οποίο σημαίνει ότι σε τρεις συνεδριάσεις έχει χάσει περισσότερα από 550 εκατομμύρια ευρώ σε κεφαλοποίηση. Το πρόβλημα όμως και αυτό που είναι το ανησυχητικό είναι ότι πλέον την μπάλα παίρνει και μια σειρά από άλλες εταιρείες. Ενδεικτικό είναι ότι οι εταιρείες του ομίλου Κόκαλου, όπως η Τρακόμ Γεντραλότ, δέχονται ισχυρότατες πιέσεις και αυτές, αλλά υπάρχει και μια διάχυτη ανησυχία ότι κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της Δανημαρκίας και συγκεκριμένα στο ελληνικό χρηματιστήριο, ότι δηλαδή υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι, βλέπουμε ξένα funds τα οποία είχαν στηρίξει στο παρελθόν τις ελληνικές μετοχές και είχαν τοποθετηθεί μακροχρόνια, να αποσύρουν αυτές τις τοποθετήσεις σε ένα κλίμα φόβου, ενδεχομένως πανικού, αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα κερδοσκοπία, γιατί εδώ υπάρχει κερδοσκοπία, και το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή να διαμορφώνεται οριακά σε 800 μονάδες, ενώ φαινόταν ότι τα πράγματα πήγαιναν προς τα πάνω, πάνω από τις 850 μονάδες. Είχαμε τα θετικά μηνύματα από τα stress test των τραπεζών το Σάββατο. Όλο αυτό λοιπόν αναρκούσε μια έκθεση για να αλλάξει το κλίμα, και βλέπουμε πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες στο χρηματιστήριο, καθώς υπάρχει φόβο ότι αν τελικά τα ελληνικά χρηματιστηριακά success stories είναι πραγματικά, όντως, ή αν υπάρχουν κάποια θέματα με τους λογισμούς ή γκρίζες ζώνες. Όλο αυτό να πούμε ότι δημιουργεί και άλλα θέματα, καθώς αυτό αντανακλάται και στις ίδιες τις τράπεζες, γιατί προφανώς οι τράπεζες έχουν χρηματοδοτήσει τις εταιρείες αυτές, και εδώ δημιουργείται ένα θέμα για το αν οι χρηματοδοτήσεις έγιναν με βάση τα πραγματικά στοιχεία, αν υπάρχουν και εκεί άλλοι σκελετοί στην ντουλάπα, και αυτό λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των stress test. Και όλη αυτή η εικόνα προφανώς δεν είναι και το καλύτερο που θα ήθελε και ευρύτερα και η αγορά αλλά και η κυβέρνηση, που η οποία θα επιδίωκε να δημιουργήσει ένα κλίμα εφορίας μετά τα θετικά μηνύματα των τραπεζών και εν ώψη των τελικών διαπραγματεύσεων ότι όλα πάνε καλά στην Ελλάδα. Βλέπουμε τώρα τη χρηματιστηριακή αγορά να λειτουργεί αρνητικά και να έχει τη δυναμική να ανατρέψει όλη αυτή την καλή εικόνα. Μένει βέβαια να δούμε πώς θα κινηθεί και στις επόμενες συνεδριάσεις. Η αλήθεια είναι ότι μετά το σφυροκόπημα των δύο προηγούμενων ημερών είναι κάπως λιγότερες οι πιέσεις, όμως δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Φήμες λένε ότι θα υπάρχουν και άλλες τέτοιου είδους εκθέσεις, οι οποίες προφανώς είναι κερδοσκοπικές, αλλά όπως φαίνεται έχουν αντικείμενο. Οπότε κρατάμε μια στάση αναμονής να δούμε και τις επόμενες μέρες πώς θα κινηθεί η ιστορία και πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, ή αν θα έχουμε ένα λεγόμενο κάποια στιγμή ράλι ανακούφιση, που θα δούμε ότι εδώ τα πράγματα είναι αυτά, είναι, τελειώσαμε και πάμε προς τα πάνω.